Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και θέλω και εδώ από τον Τύρναβο να απευθύνω μια έκκληση προς όλους τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες. Γιατί ο κίνδυνος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για όλη την Ευρώπη είναι να έχουμε μια μεγάλη αποχή που θα είναι ένα λάθος μήνυμα. Και εδώ στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλία συνειδητοποιούμε με αφορμή και την θεομηνία του Ντάνιελ, αλλά και την κοινή αγροτική πολιτική και τις επιδοτήσεις που ήρθαν ψαλιδισμένες, πόσο σημαντικό είναι το Ευρωκοινοβούλιο στη λήψη των αποφάσεων, πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη σε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όλες και όλοι παρόντες στην κάλπη και να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία που ανήκει στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να έχουμε ισχυρή παρουσία δηλαδή στην Ευρώπη, διότι με την πράσινη μετάβαση και τον ζήλο που υπήρξε στην προηγούμενη Ευρωβουλή, τα σπασμένα, το μάρμαρο, το πλήρωσαν οι αγρότες της Ευρώπης και οι Έλληνες αγρότες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια άλλη πολιτική, διορθώσεις στην πράσινη μετάβαση και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και όχι οι σοσιαλιστές, οι αριστεροί, οι πράσινοι που δείχνουν έναν υπερβάλλοντα ζήλο για την πράσινη μετάβαση που τελικά κοστίζει στην καθημερινότητα των πολιτών, στα εισοδήματα των Ευρωπαίων αγροτών και ιδιαίτερα των Ελλήνων αγροτών, όπου οι αγροτικές ενισχύσεις είναι σημαντικός παράγοντας για το γεωργικό εισόδημα. Θέλω να πω επίσης από εδώ τον Τύρναβο, επειδή ακούω από πολλούς ότι θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα γιατί είναι ενοχλημένοι για τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις ή στις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι τζάμπα μήνυμα δεν υπάρχει την επομένη των εκλογών. Εάν ομιγέννητο η Νέα Δημοκρατία δεν πετύχει τον στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και δεν έχει το 33% αλλά πολύ λιγότερο, βεβαίως δεν θα πέσει η κυβέρνηση, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση και η ίσον αντιπολίτευση θα θέτει συνεχώς ζήτημα αναντιστοιχίας της λαϊκής εντολής με την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό θα έχει δραματικές επιπτώσεις στο επενδυτικό περιβάλλον και γενικότερα στην οικονομία. Αν κάναμε 10 χρόνια οικονομικής κρίσης με μνημόνια να ορθοποδήσει η χώρα, να έχει σήμερα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό, να μειώνουμε την ανεργία, να μπορούμε να δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν πρέπει να κατρακυλήσουμε προς τα πίσω για ένα καπρίτσιο. Γι' αυτό καλώ όλους τους πολίτες και εδώ από τον Τύρναβο να προσέλθουν στην κάλπη και να δώσουν ισχυρή εντολή στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μέσα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να εργαστεί για περισσότερο Ευρώπη σε όλους τους τομείς.